πέρασε σε νόμο η δημιουργία μονάδων αγιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, όπου είναι και το Παγνί μέσα. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι πλέον η σύγχρονη αντιμετώπιση των αγιακών εγκεφαλικών είναι θρομβόλυση τρομβεκτομή. Θα γίνουμε κέντρο όπου θα αρχίσουν, όπου ήδη κάνουμε θρομβεκτομές, αλλά πλέον εξελισσόμαστε σε κέντρο που σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο οργανωμένο και πολύ μεγαλύτερα περιθώρια εξέλιξης. Και βέβαια αυτό είναι μια ομαδική δουλειά στην οποία θα συμμετέχουμε όλοι, κυρίως βέβαια νευρολόγοι, νευροακτινολόγοι και οι ακτινολόγοι. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την Κρήτη. Τα τελευταία 3 χρόνια το Υπουργείο όρισε μια ομάδα εξημών στην οποία σχεδιάσαμε τον χάρτη της χώρας ουσιαστικά για το πώς να αντιμετωπιστούν τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Και έχουν γίνει διάφορα βήματα μέχρι τώρα. Το πρώτο ήταν να χαρακτηριστεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ως κέντρο θρομβεκτομίας, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα να προσφερθεί η νεότερη θεραπεία της θρομβεκτομίας, της επεμβατικής θρομβεκτομίας, στα οξέα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Και το επόμενο βήμα είναι τώρα η αναγνώριση, η καθοχήρωση των μονάδων αυξημένης φροντίδας αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, που σημαίνει ότι να προσφέρουμε και πιο ακριβή διάγνωση, αλλά και τις νεότερες θεραπείες που είναι θεραπείες επανεμάτωσης στην πολύ οξία φάση του αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν υπάρχει απόφραξη ενός αγκίου στον εγκέφαλο, με τις θεραπείες ή την ενδοφλέβια θρομβόληση ή την ενδαγκιακή θρομβεκτομή, δηλαδή το να βάλει κάποιος ένα καθετήρα και να αφαιρέσει αυτό το θρόμβο, μπορεί ουσιαστικά να αναστρέψει την πορεία του αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου και οι ασθενείς να φεύγουν από το νοσοκομείο με ελάχιστη και καθόλου αναπηρία. Για να γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς χρειάζεται ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο να διαχειρίζεται αυτούς τους ασθενείς, να γίνεται η διάγνωσή τους γρήγορα, να γίνεται η απεικόνισή τους γρήγορα και να δίδεται η θεραπεία όσο γίνεται πιο ταχαίως. Το σημαντικό από την πλευρά των ασθενών είναι όταν έχουν συμπτώματα αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο. Είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που πρέπει να περάσουμε, ότι ο χρόνος είναι εγκέφαλος, οπότε όσο μπορούμε πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουμε ένα αγκιακό εγκεφαλικό, τόσο καλύτερα για τον συγκεκριμένο ασθενή. Είναι πολύ σημαντικό ότι μετά από πρωτοβουλίες της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Αγκιακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων έχει ανακοινωθεί και προβλέπεται το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει η λειτουργία ειδικών μονάδων αυξημένης φροντίδας αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών θα λειτουργήσει και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, στην κλινική της οποίας διευθυντής είναι ο καθηγητής ο κ. Μίτσιας. Πρόκειται λοιπόν για μονάδες αυξημένης φροντίδας που θα προσφέρουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία στους ασθενείς με αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και αυτό είναι μια πρακτική που σε διεθνές επίπεδο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση της αναπηρίας αλλά και στη μείωση της θνητότητας που συνεπάγονται τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στο δυτικό κόσμο και η πρώτη αιτία αναπηρίας σε Ευρώπη και Αμερική. Άρα η δημιουργία μονάδων αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων μαζί με τις κατάλληλες θεραπείες επανεμάτωσης, δηλαδή την ενδοφλέβια θρομβόληση και τη μηχανική θρομβεκτομή, μαζί με την νοσηλεία στις μονάδες αυξημένης φροντίδας, είναι αυτές που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση της αναπηρίας από τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και εδώ στην Κρήτη, στο Παγνί, υπάρχει δυνατότητα και για τις δύο αυτές σωτήριες θεραπείες από άξιους συναδέλφους που είναι υπεύθυνοι των μονάδων των αντίστοιχων.